για μας τους Μανιάτες και τους ανθρώπους που γνωρίζουμε και αγαπούμε την ελληνική ιστορία, υπάρχει μια πολύ σημαντική επέτειος, η επέτειος της 17ης Μαρτίου του 1821, στην οποία οι πρόγονοί μας, εδώ στην Αραιόπολη της Μάνης, εσυνάκτησαν, ύψωσαν την πρώτη επαναστατική σημαία του 1821, μια λευκή σημαία με μπλε σταυρό και τις επιγραφές «Νίκη ή θάνατος και τάνε επιτάς», αφού οι Μάνοι και οι Μανιάτες ήταν μια περιοχή αδούλωτη, ελεύθερη στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Γι' αυτό και νίκη ή θάνατος ήταν το αίτημα και όχι ελευθερία ή θάνατος όπως στην άλλη Ελλάδα. 17 Μαρτίου λοιπόν συνάχθησαν στο Ιερό Ναό των Ταξιαρχών στην Αραιόπολη και σήκωσαν την επαναστατική σημαία. Οι ιερείς ευλόγησαν τα όπλα τους, ορκίστηκαν το να μην μείνει Τούρκος στο Μοριά, μη δε στον κόσμο ούλο, και ξεκίνησαν η μισή για την Δυτική Μάνη και την Καλαμάτα και η άλλη μισή για το Μιστρά και τη Μονεμβασιά. Χιλιάδες Μανιάτες πολεμιστές υπό την ηγεσία των Μαυρομιχαλαίων, των Γρηγοράκηδων, των Τρουπάκηδων και άλλων μεγάλων Μανιάτικων οικογενειών έδωσαν ποταμούς αίματος και αγώνες πολύμηνους, πολυετής, συμμετείχαν σε όλες τις μάχες πρωτοπορώντας της Εθνεγερσίας. Οπότε οι Μανιάτες γιορτάζουμε αυτή την αναγνωρισμένη τοπική εθνική μας επέτειο, την επέτειο της 17ης Μαρτίου εδώ στην Αραιόπολη, με εκδηλώσεις που γίνονται τόσο την παραμονή όσο και την ίδια μέρα. Ενδεικτικό της καταξίωσης που ζει τα τελευταία χρόνια η επέτειος αυτή, η μεγάλη αυτή επέτειος του τόπου μας, είναι το γεγονός ότι τρεις φορές ο Ανώτατος Άρχων, πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε τρεις διαφορετικούς χρόνους, τρία διαφορετικά πρόσωπα προέδρων, βρέθηκαν εδώ στη Μάνη την ημέρα αυτή. Επίσης, το μεγαλύτερο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, η Ακαδημία Αθηνών, έχει αποδώσει το χρυσό μετάλλιο εδώ και 30 χρόνια στη Μάνη για τους εθνικούς της αγώνες και την πρωτοπορία της σε αυτούς. Μια επίσης πολύ σημαντική καταξίωση είναι το γεγονός ότι εδώ στην Αραιόπολη καταφτάνουν για τις επετειακές εκδηλώσεις και φέτος, παρά τη δύσκολη συγκυρία, τον πόλεμο, την πανδημία και όλα τις δυσχέρειες και τις δυσκολίες της εποχής, κατέφθασαν περισσότερες από 30 αντιπροσωπείες πολυμελείς από διάφορα μέρη της πατρίδας μας, ανταποδίδοντας εν μέρη και αυτή την προσφορά αίματος στους εθελοντικούς αγώνες των Μανιατών στα σημεία αυτά, στην Κρήτη, στη Μακεδονία, στη Βόρειο Ήπειρο, σε όλους τους εθνικούς αγώνες οι Μανιάτες συμμετείχαν μπροστάριδες και με πολυπληθή παρουσία. Κάτι αντίστοιχο είναι η ανταπόδοση μάλλον εκείνων των μεγάλων στιγμών από αντιπροσωπείες που έρχονται εδώ στη Μάνη και συμμετέχουν στη γιορτή. Μια τέτοια στιγμή, μια τέτοια μέρα είναι και η φετινή. Έχουν ήδη αφηχθεί στην Αραιόπολη οι αντιπροσωπείες από διάφορα μέρη της Ελλάδος πολυμελής. 200 συμπατριώτες μας έχουν έρθει από την Κρήτη, έτσι σφυριλατώντας και τους δεσμούς της Μεγαλεωνίσου με τον τόπο μας. Ευελπιστούμε και το πιστεύουμε απολύτως ότι θα έχουμε και υψηλόβαθμες παρουσίες τόσο από κυβερνητικούς παράγοντες, που και η παρουσία όλων αυτών καταξιώνει αυτή την πρόσθετα, αυτή τη μέρα, θεσμικά πια την τοπική εθνική μας επέτειο της 17ης Μαρτίου στη Μάνη, τη μεγαλύτερη γιορτή της Μάνης, εδώ στην Αραιόπολη, με επίκεντρο.